Κότς, χαρητήρια, 3-1, νίκη τίτλου θα λέγαμε. Νίκη τίτλου δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο προβάδισμα. Αν παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε και στον τίτλο, αλλά δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Μέχρι να το πάρουμε και μαθηματικά, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δύο εκτός τώρα έχετε, με Εύρος Οφλίου και Ιπποκράτη. Ναι, είναι δύσκολα παιχνίδια. Αν παραμείνουμε στο σημερινό παιχνίδι, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι και θαρρό και των δύο πλευρών. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός ήταν άλλη ομάδα. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο ήταν το γκολ. Δηλαδή, με το που μπήκε το γκολ, πήραμε άλλο αέρα. Μεταφέρθηκε το άγχος σίγουρα στον αντίπαλο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ευνοημένος με δύο αποτελέσματα. Οπότε, με το που έγινε το 1-0, νομίζω είχαμε και την ψυχολογία με το μέρος μας και ανοίχθηκε ο αντίπαλος. Βρήκαμε περισσότερους διαδρόμους και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερη νίκη. Μίχρονη αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πιο δυναμικά. Εντάξει, στα παιδιά αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να δείξουμε υπομονή, ότι θα τη βρούμε τη φάση για να βάλουμε τον γκολ. Να είναι ήρεμοι, προσιλωμένοι σε αυτά που έχουμε πει και έτσι ακριβώς έγινε. Κάτι που έγινε. Έτσι ακριβώς έγινε. Ορέστη, πώς τον περιμένατε? Πάνω κάτω έτσι τον περιμέναμε. Περιμέναμε ότι θα είναι σφιχτός, δεν θα ανοιχτεί, θα ψάξει την κόντρα γιατί έχει μπροστά 2-3 πολύ γρήγορους επιθετικούς και θα ψάχνει την ευκαιρία του. Δεν του δώσαμε πολλές ευκαιρίες, είναι η αλήθεια. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και ήταν αυτό νομίζω που μας έδωσε και την νίκη τελικά. Και ένα ευχάριστο από την πλευρά της Κερκίδας. Ο κόσμος σήμερα ήταν στις Κερκίδες. Αυτό πραγματικά είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα. Να φέρουμε και πάλι τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης που φαίνεται ότι υπάρχει, να το φέρουμε στο γήπεδο, να τον ικανοποιήσουμε και να τον κάνουμε να ξαναέρθει την επόμενη φορά και ακόμα περισσότερο. Με το καλό η ομάδα ανεβεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλετε την παρουσία του κόσμου, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική είναι. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι στήριξη από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε κάτι διαφορετικό και να τον κάνουμε να έρθει στο γήπεδο, να μας υποστηρίξει και να πάμε τον Εθνικό ακόμα υψηλότερα. Ναι, το 3-1, εντάξει, εννοείται ότι είναι πολύ άδικο αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς αυτό γράφει στο φιλό ακόμα. Ειδικά το 3-1 δεν έπρεπε να βγει με τίποτα, γιατί είναι μπάλα δικιά μας, είμαστε 2-2 ενός, αντί να κάνουμε το γέννησμα, κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε την μπάλα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται και το 3-1. Εύχομαι αυτό το 3-1 τουλάχιστον να στοιχήσει, γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Εννοείται ότι δεν τα παρατάμε, δεν τα παρατήσαμε. Αν ήσταν πιλάτης, ότι ήταν το πρώτο αγωνιστική, εμείς δεν ήμασταν ποτέ καλά. Αλλά έτσι όπως έγινε η χρονιά, είναι τουλάχιστον άδικο να κατακρίνουμε τώρα τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά τα οποία από τις 12 Αυγούστου είναι καθημερινά στο γήπεδο και κάνουν ένα διτάνιο αγώνα, έτσι ώστε να καταφέρουν να μια ομάδα του Βορείου Εύρου να παίζει και τον χρόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αποτέλεσμα ήταν 3-1, δεν ήταν καλό για μας. Μπορώ να πω ότι υπήρχαν στιγμές που ήμασταν πολύ ανώτερα από την ομάδα του Παλαιστινίου. Όταν το σκορ ήταν 0-0 και έχουμε φτάσει στο 60, από μια αμυντική ανισορροπία δικιά μας ξεκάθαρα να έχουμε κάνει μια υπέροχη συνεργασία του διευθυντή, δεχόμαστε μια αντεπίθεση. Είναι μόνο στον μπάκο δικός μας, είναι δύο οι αντίπαλοι, κάνει ενέργεια από το ελάχιστο γίνεται το 1-0. Από εκεί και μετά πρέπει να ρισκάρεις. Πράγματι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε 2-2 εκείνη την κεφαλαία του κόστου, γιατί ήταν ουσιαστικά της απαθής. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 2-2 και στην επόμενη φάση είναι το 3-1 στο 95. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε, να έχουμε ψηλά και κεφάλαια. Θέματα διευθυνσίας και τα λοιπά ποτέ δεν μας εξαφανίσαν. Εννοείται ότι έχουμε παράπονα, αλλά δεν πρέπει να μείνεις ποτέ σε αυτά, γιατί αν μείνεις σε αυτά, θα βάσεις την ουσία. Η ουσία για μας φέτος είναι ότι σε αυτά τα επόμενα δύο παιχνίδια, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, θα συνεχιστεί η ηθική, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα του Ρέστη, δίνοντας πάνω τη συγχαρητήρια σε όποια αντίπαλη ομάδα καταφέρει να σκεφτεί, να φέρνει τις τιμές. Και συνεχίζοντας με σοβαρότητα με την πειθαρχία για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού. Μπορεί να μην ήταν καλύτερη, αλλά κατάφερε και να σκέφτεσαι. Πρέπει να πει συγχαρητήρια, να συνεχίσει με ψηλά το κεφάλι και να είσαι πάντοτε ηθικός και τίμιος παρά τα παράπονα που δικαιολογημένα έχουν οι παίκτες από κάποιες αποφάσεις.